Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία παρά την εκεχηρία που έχει εξαγγελθεί. Το Κίεβο κατηγορεί τους φιλορώσους αυτονομιστές ότι παραβίασαν σε 44 περιπτώσεις την κατάπαυση του πυρός. Στο Σλαβιάνσκ, που ελέγχεται από τους αποσχιστές, οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Στη γειτονιά μας οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται την τελευταία εβδομάδα, λέει μια κάτοικος του Σλαβιάνσκ, το σπίτι της οποίας υπέστη ζημιές. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Χθες η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι μάχες έφτασαν πολύ κοντά μας. Κλειδωθήκαμε όλοι τρομαγμένοι στο σπίτι. Ακόμα και ο σκύλος μπήκε μέσα. Οι εξαγγελίες του Ουκρανού Προέδρου Πέτρο Ποροσέγκο για παραχώρηση μεγαλύτερης αυτονομίας στις περιφέρειες δεν ικανοποιούν τους φιλορώσους. Το Κίεβο ζητάει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναγνωρίσει τις έκτακτες ανάγκες χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια εκτός προϋπολογισμού για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας. Πρόκειται για μια νέα μορφή πολέμου που έχει κηρυχθεί εναντίον μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ. Ενώ η Ουάσιγκτον προειδοποιεί με νέες κυρώσεις στο Κρεμλίνο, Μέρκελ και Ολάν είχαν τηλεφωνική διάσκεψη με τους Ποροσέγκο και Πούτιν με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.